Λοιπόν, να έρθω λιγάκι στη Σταυρούλα. Σταυρούλα, σήμερα να παίζεις όχι με την ίδια όρεξη που σε έβλεπα σε άλλους αγώνες. Ισχύει το ίδιο πάθος, δεν το διέκρινα. Ισχύει αυτό ή έκανα λάθος? Ναι, ισχύει. Αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάρα πολλά ψυχικά θέματα. Έχω και κάποιες ενοχλήσεις στο χέρι μου που όσο πάει ο καιρός γίνονται χειρότερα. Αλλά οκ, τα παιδιά ήταν καλύτερα. Μπράβο στα παιδιά που προχώρησαν. Αυτό. Καταλαβαίνω ότι αυτό μάλλον έχει να κάνει με τα πρόσφατα γεγονότα, τα τελευταία συμβούλια που κάναμε και την αποχώρηση του Ηλία. Αυτό σε απασχολεί αυτή τη στιγμή? Σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό, εννοείται. Δεν είναι κάτι χαρμόσυνο για μένα προσωπικά η αποχώρηση του Ηλία. Οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην έχω την ίδια όρεξη που είχα πιο παλιά. Έλα, Σάκη. Νομίζω ότι αντιπροσωπεύω όλους ότι είμαστε όλοι στην ίδια κατάσταση. Το παιχνίδι πλέον είναι στις τελευταίες ημέρες και έχουμε πάρα πολλές φορές ότι όταν μετράμε αντίστροφα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Πόσο μάλλον για τη Σταυρούλα που έφυγε ο πιο κοντινός της άνθρωπος, όπως έλεγε. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς, όπως προσπάθησαμε από σήμερα το πρωί, να τη φέρουμε ξανά με στην παρέα. Το ότι είναι ένα παιχνίδι, το έχω πει χίλιες φορές και θα το ξαναπώ, δεν σημαίνει ότι έχουμε κάτι προσωπικό μαζί της. Περνάμε όλοι δύσκολες ώρες και ακόμη κι εγώ που έχω τη Μαριαλίνα, πολλές φορές το αβαντάζ γίνεται δισαβαντάζ, γιατί σε μια δική της ήττα ή σε μια δική της δύσκολη στιγμή κι εγώ να είμαι καλά πέφτω και αντίστοιχα μπορεί να μην τύχει καν μέρα στη βδομάδα που θα είμαστε και οι δύο καλά, έτσι ώστε να χαρούμε και οι δύο συγχρόνως. Οπότε την καταλαβαίνουμε όλοι, νομίζω, και ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον πλέον εδώ που έχουμε φτάσει. Είμαστε μια παρέα στην τελική εξάδα του Survivor και θα πορευτούμε με αυτό μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Σταυρούλα, θα σας απαντήσει κάτι στο Σάκη. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, οι γέφυρες επικοινωνίας είναι ακόμη ανοιχτές. Αυτή τη στιγμή είμαι αρκετά πικραμένη, οπότε δεν έχω να απαντήσω κάτι. Θέλω και εγώ λίγο το χρόνο μου. Λογικό είναι. Εννοείται, είναι απόλυτα δεκτό από τα παιδιά που θέλουν να κάνουν γέφυρες για να μιλήσουμε και όλα αυτά. Αλλά σίγουρα θέλω λίγο το χρόνο μου. Αυτό. Γιώργο, Σταυρούλα, συγγνώμη, πικραμένη δεν χρειάζεται να είσαι. Νομίζω δεν ευθύνεται κανένας από εμάς. Η ψηφοφορία έχει βγει. Εδώ δεν διώχνουμε εμείς κάποιον. Ο κόσμος κρίνει με βάση αυτά που βλέπει. Και αποφασίζει, νομίζω, ποιος πρέπει να μείνει να φύγει από αυτό το παιχνίδι. Συμφωνώ μαζί σου σε όλους μας έχει φύγει. Άμα μιλήσω για μένα, είχα δύο ανθρώπους εδώ μέσα, το Στάθη που φύγε στην αρχή, τον Ασημακόπουλο που είχε κανένα μήνα τώρα. Πικραμένη δεν χρειάζεται να είσαι για κάτι, έφτασε στο τέλος. Άλλοι εδώ μέσα έχουν περάσει πολύ πιο δύσκολα από αυτό που έχεις περάσει εσύ. Απλά, τώρα νομίζω στο τέλος μπορεί να κατάλαβαν κάποιοι εδώ πέρα το τι γίνεται και έχεις μείνει λίγο πιο απομακρυσμένη, αλλά όπως είπε και ο Σάκης, άνθρωποι είμαστε, πάντα ανθρώπινα σκεφτόμαστε και πάμε πιο κοντά. Το θέμα εμπιστοσύνης, γιατί αυτό νομίζω έχει χαθεί, το θέμα εμπιστοσύνης είναι αυτό που έχει χαθεί, μπορεί να ξανακερδιστεί με τον καιρό. Έτσι νομίζω εγώ.